Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε ξανά την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε νεότερα από την κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με παρόντα τον Στέφανο Κασελάκη σήμερα. Ο Χρήστος Τσιγούρης έχει νεότερα. Καλησπέρα σας και πάλι από την Κουμουνδούρου. Έχουμε σε εξέλιξη ένα πολιτικό θρίλερ και αυτό έχει να κάνει με την συζήτηση που γίνεται στην πολιτική γραμματεία. Μας προειδέασαν νωρίτερα τα μέλη που έμπαιναν στη συνεδρίαση για μια χαμηλών τόνων συζήτηση. Όλοι ήλπιζαν ότι θα βρεθεί σημείο ισορροπίας, το οποίο μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται ότι όχι μόνο δεν έχει βρεθεί, αλλά έχουμε σε εξέλιξη μια πάρα πολύ σκληρή παρτίδα. Καθώς, όπως πληροφορούμαστε, ο Στέφανος Κασελάκης πέταξε το γάντι στους επικριτές του. Φαίνεται να τους έχει πει, αν δεν με εμπιστεύεστε, με αφορμή βέβαια τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο 24ωρο για το πρόσωπό του, αν θα ζητώ αναβάθμιση βούλησης και εντολής των μελών. Σέβομαι τα όργανα, είμαι συλλογικός και τα σέβομαι παρότι δεν υπάρχει συλλογική διαδικασία που να μην υπήρξαν διαρροές. Πώς μπορεί να λειτουργεί ένα όργανο, αναρωτήθηκε, εάν δεν σέβεστε κι εσείς οι ίδιοι τη διαδικασία. Αν κάποιος με αμφισβητεί, να το κάνει εδώ και τώρα. Που είμαστε. Εγώ δεν θα γίνω ηφηγένεια. Φέρεται να ανέφερε ο κύριος Κασελάκης χαρακτηριστικά. Βεβαίως θυμίζω ότι ο κύριος Γιώργος Τσίπρας νωρίτερα σήμερα το πρωί είχε υποστηρίξει ότι θα πρέπει ο κύριος Κασελάκης να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, εάν βεβαίως βρεθεί κάποια συνεννόηση στην κρίσιμη συζήτηση που ξεκίνησε απόψε στις 7 και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ωστόσο, πληροφορούμαστε ότι όχι ένα, αλλά περισσότερα μέλη της πολιτικής γραμματείας απάντησαν στον κύριο Κασελάκη ότι δεν έχει λευκή επιταγή. Η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη. Σας έχουμε πει ότι είναι το δεύτερο ημίχρονο της συζήτησης που ξεκίνησε χτες. Ωστόσο, φαίνεται ότι είμαστε στην παράταση, αν όχι στα πέναλτι. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και το τέλος ακόμα αυτής της συζήτησης δεν έχει γραφτεί. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον ΣΥΡΙΖΑ που την Πέμπτη ξεκινά το συνέδριό του. Χρήστο Τσιγουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε ξανά την κανονική ροή του προγράμματός μας. Καλό βράδυ.